Η ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη στον τρέχοντα κύκλο του ήλιου σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με ερευνητές. Η έκλαμψη αυτή προήλθε από την ίδια περιοχή που πυροδότησε τη γεωμαγνητική καταιγίδα και την εκπληκτική εμφάνιση του Σέλας σε όλο τον κόσμο. Αυτή η καταιγίδα ήταν η πιο ακραία γεωμαγνητική καταιγίδα από το 2003. Η έντονη λάμψη υπεριόδους φωτός της Τρίτης φωτογραφήθηκε από το Solar Dynamics Observatory της NASA, το οποίο είπε ότι η έκλαμψη κορυφώθηκε στις 12:51. Ηλιακές εκλάμψεις λαμβάνουν χώρα συνήθως σε ενεργές περιοχές του ήλιου, που περιλαμβάνουν την παρουσία ισχυρών μαγνητικών πεδίων. Μπορούν να επηρεάσουν τις ραδιοφωνικές συχνότητες, τα δίκτυα ισχύως και τις επικοινωνίες. Οι χρήστες ραδιοφωνικών σημάτων υψηλής συχνότητας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινή ή πλήρη απώλεια σήματος. Ωστόσο, λόγω της περιστροφής του ήλιου, το εν λόγω ηλιακό σημείο δεν κατευθύνει πλέον αυτήν την ενέργεια προς την κατεύθυνση της Γης, γεγονός που θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις. Οι εκλάμψεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν απειλή για τους αστροναύτες και τα διαστημόπλια. Ευτυχώς όμως η NASA διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την περασμένη εβδομάδα. Οι επιστήμονες εξέδωσαν την Παρασκευή μία ανακοίνωση ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της ηλιακής καταιγίδας της περασμένης εβδομάδας. Ο Λευκός Οίκος παρακολουθούσε επίσης το γεγονός για τυχόν πιθανές επιπτώσεις. Αυτός ο κύκλος θα φτάσει στο αποκορύφωμά του από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2025. Οι ερευνητές βλέπουν πιο έντονες ηλιακές εκλάμψεις, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του κύκλου.